Το ρεκόρ Guinness είναι γεγονός, επιτέθηκε στην Alexpo με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου της Νέας Βίσσας. Μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness κατέχει πλέον το Σκόρδο της Βίσσας, από το οποίο φτιάχτηκε η μεγαλύτερη πλεξούδα του κόσμου που έχει μήκος 612 μέτρων και 70 εκατοστών. Η ιδέα για την προσπάθεια της κατασκευής της μεγαλύτερης πλεξούδας σκόρδων ανήκει στο Επιμελητήριο του Εύρου και ήταν ενταγμένη στις παράλληλες δράσεις της φετινής εμπορικής έκθεσης Alexpo 2018. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου Χριστόδουλος Τοψίδης, στόχος του εγχειρήματος ήταν να πάρει το Σκόρδο της Βίσσας ακόμη μεγαλύτερη προβολή από αυτή που ήδη έχει. Στόχο είχαμε βάλει εμείς στο Επιμελητήριο Εύρου, στη συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής και Εμπορίας Σκόρδου Νέας Βίσσας, να ξεπεράσουμε 300 μέτρα. Είχαμε κοντά μας 20.000 σκόρδα τα οποία μας παρήχε ο συνεταιρισμός και είπαμε, αφού είχαμε περισσότερα και ολοκληρώσαμε και οι εργάτριες του συνεταιρισμού πηγαίνανε με πολύ καλό ρυθμό, να εξαντλήσουμε όλα τα σκόρδα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία μετρήματος. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε τα 600 μέτρα. Για μας αυτό είναι μια χαρά. Πιστεύουμε ότι δίνουμε μια υπεραξία και μια, θα λέγαμε, προστιθέμενη αξία στο προϊόν αυτό το οποίο παράγεται στη Νέα Βίσσα. Αυτό δεν μεταξιωθεί, ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στο χάρτη της παγκόσμιας παραγωγής σκόρδου, που σημαίνει ότι το Guinness, ξέρετε, ότι έχει μια ευρία έννοια και είναι ένας θεσμός στο οποίο καταγράφονται και αυτοί παρουσιάζουν σε διάφορα γεγονότα τις ανάλογους κλάδους. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι από εκεί οι έμποροι θα μας βρουν πολύ πιο εύκολα και θα αυξηθεί η παραγωγή στη Νέα Βίσσα. Πραγματικά ξέρουμε ότι ποιοτικά το σκόρδο Νέας Βίσσας μετά από μελέτες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο του Δημοκρατικού Πανεπιστήμιου Θράκης σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει βρει ότι η ποιότητά του είναι πάρα πολύ καλή για εθέρια έλαια, ακόμη και για φαρμακευτικές ικανότητες. Στη Νέα Βίσσα παράγεται το 70% της ελληνικής εγχώριας παραγωγής σκόρδου και είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα στην οποία λειτουργεί συνεταιρισμός με βασικό αντικείμενο το συγκεκριμένο κυπευτικό. Ο συνεταιρισμός αυτός προμήθευσε τη διοργάνωση με 20.000 σκόρδα, τα οποία πλέχθηκαν στην υπερμεγέθη πλεξούδα που καθαίρεσε την μέχρι πρώτηνος πρωταθλήτρια Ουγγαρία, η οποία κατήχε το ρεκόρ πλεξούδας μήκους 255 μέτρων. Εμείς στηρίξαμε από την αρχή αυτή την προσπάθεια, στηρίζουμε και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το προϊόν. Είναι μεγάλη δύναμη η Νέα Βίσσα στην παραγωγή σκόρδου, είναι το 60-70% της ελληνικής παραγωγής. Ποιοτικό προϊόν φτιάχνουμε με στόχο και τις ελληνικές αγορές και κατ' επιτέχνηση και στο εξωτερικό. Μικρές ποσότητες εξάγονται και στην Ευρώπη. Συνεργασίες του συνεταιρισμού με σούπερ μάρκετ και λαχαναγορές, οπότε τα προϊόντα διαθέσιμα για όλο το καταναλωτικό κοινό. Όλα αυτά όμως δεν θα είχαν γίνει κατορθωτά αν δεν έπαιρνε πάνω της όλο το εγχείρημα η Δήμητρα Αθανάσο Βατζιορίδου, η οποία και εργάζεται στη Βίσσα και ήταν αυτή που έπλεξε την πλεξούδα σε διάστημα περίπου 17 ωρών. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία. Ευτυχώς τα καταφέραμε. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πέρασαμε το ρεκόρ του Guinness και το προσπέρασαμε με αρκετά μέτρα. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τον εαυτό μας. Σήμερα γιορτάζει όλη η Βίσσα και πιστεύω πως το αξίζει. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την υποστήριξη. Επίσης, το βράδυ της Τρίτης έπεσε η αυλαία για την 18η Alexpo. Η επισκεψιμότητα της έκθεσης κινήθηκε εντός των προσδοκιών των διοργανωτών και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, στο κατόφλι της πέρασαν περίπου 30.000 επισκέπτες.